Στο Εκουαδόρ παραμένουν εγκλωβισμένοι από τις 25 Μαρτίου ο πολιτικός επιστήμονας Λεωνίδας Οικονομάκης και ο φωτογράφος Βαγγέλης Δασκαλάκης. Είμαστε 60 μέρες, δηλαδή είμαστε 2 μήνες εδώ. Αυτό σημαίνει ότι κάτι μάλλον δεν λειτουργεί σωστά. Είτε είναι ένα παράγωγο ανικανότητας, να το πω, είτε μάλλον δεν επιθυμούν. Δηλαδή, αυτό μένα μου είναι πια ξεκάθαρο. Οι δυο τους βρέθηκαν στον Ισημερινό στα πλαίσια μιας εθνογραφικής έρευνας στην Αμαζονία και ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμά τους σήμερα θα απολάμβαναν τη θαλπορή της Κρήτης, εκείνοι εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια περιοχή που πλήττεται βαρύτατα από την πανδημία του κορονοϊού. Εμείς συνεχίζουμε να μένουμε σε ένα hostel, το οποίο το πληρώνουμε τώρα και 2 μήνες σχεδόν. Στο Εκουαδόρ δυστυχώς η κατάσταση με τον κορονοϊό σε σχέση με την Ελλάδα δεν πάει καλά. Εδώ υπάρχουν 34.000 κρούσματα, υπάρχουν 3.000 θανάτοι σχεδόν. Είναι μία από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής μετά τη Βραζιλία που έχει τα περισσότερα κρούσματα. Στο Εκουαδόρ το lockdown είναι ιδιαίτερα αυστηρό. Μετά τις 2 απαγορεύεται να κυκλοφορεί κανείς στο δρόμο και δεν υπάρχει διέξοδος με SMS ή υπεύθυνες δηλώσεις. Τα μέσα μεταφοράς απαγορεύονται, τα αυτοκίνητα επιτρέπεται να κυκλοφορούν ανάλογα με τις πινακίδες τους και το αεροδρόμιο είναι κλειστό με μόνες πτήσεις, εκείνες του επαναπατρισμού, οι οποίες ωστόσο είναι σπάνιες και πια επιβαρύνουν τους ίδιους τους επιβάτες. Έχει αλλάξει το καθεστώς και πια κάνουν πτήσεις λεγόμενου επαναπατρισμού ταξιδιωτικά γραφεία. Κάθε μια εβδομάδα με 10 μέρες. Mm-hmm. Με το κόστος να επιβαρύνει ποιον? Εμάς. Μιλάμε για εισιτήρια για να περάσουμε απέναντι, ενώ να περάσουμε τον Ατλαντικό. Μιλάμε γύρω στα 1.300 ευρώ, 1.400 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, θα έλεγα δύνατο. Ενώ έχουμε εισιτήριο, θα πρέπει να καταβάλουμε, ας πούμε, 1.400 ευρώ, το οποίο είναι στην Ελλάδα 3 μηνιάτικα και σε μια εποχή η οποία κανείς δεν γνωρίζει το τι μελιγενέστε. Ο καθηγητής πανεπιστημίου από το Ηράκλειο και ο φωτογράφος από το Ρέθυμνο εξακολουθούν να παραμένουν παγιδευμένοι στις διπλωματικές συμπληγάδες. Έχουμε στείλει στο Συνήγορο του Πολίτη, έχει ενημερωθεί, μας έχει δικαιώσει, έχει στείλει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως λέει και στον Υπουργό. Λέει ότι βάσει νομοθεσίας δικαιούμαστε και θα πρέπει να επαναπατριστούμε άμεσα και αυτή τη στιγμή, εδώ και 3 εβδομάδες, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Είτε ότι ναι, είτε ότι όχι, είτε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Είναι ότι ξεκάθαρα έχουν πάρει την απάντηση, ότι από αυτοί που δεν έχουν πάρει καμία απάντηση, είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει. Οι δύο κριτικοί είναι πια πεπισμένοι πως η μόνη τους ελπίδα για επιστροφή στα πάτρια εδάφη είναι να γίνει η πολυπόθητη πτήση της εταιρείας με την οποία θα επέστρεφαν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται να γίνει πριν από τον Ιούλιο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι σίγουρο όσον αφορά το ότι έχουμε πτήσει 3 Ιούλιο, άρα θα πούμε 3 Ιούλιο. Mm-hmm. Επίσης το 3 Ιούλιο είναι 1,5 μήνα μετά, έτσι.